Άρνος, δίδυκος 2, γραπτή εργασία 2023-2024 και ένα θέμα παιδιά μπροστά μας, πιθανοτήτων. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα λύσουμε τη συγκεκριμένη, θα λύσουμε μια παραπλήσια για να μάθετε να σκέφτεστε και να τη δημιουργήσετε και μόνοι σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον άξονα και απλό τρόπο για να διαχειρίζουμε τέτοιου είδους ασκήσεις. Έχουν παιδιά το χαρακτηριστικό ότι είναι ασκήσεις με πολλά ποσοστά μέσα, αρκετά. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα. Μια παραπλήσια. Ένα νοσοκομείο χρησιμοποιεί 3 διαφορετικούς προμηθευτές για την παροχή ιατρικού υλικού. Συγκεκριμένα. Από τον προμηθευτή Α αγοράζει το 35% του υλικού, από τον Β το 55% και από τον Γ το 10%. Το νοσοκομείο γνωρίζει ότι ο προμηθευτής Α καθυστερεί το 5% των παραδόσεων, ο Β το 7% και ο Γ το 10%. Μάλιστα. Οπότε παιδιά, εδώ πέρα τι έχουμε ουσιαστικά. Έχουμε. Άμα το δεις εδώ πέρα τι έχουμε. Είναι 3 ενδεχόμενα. Α1 να αγοράσει υλικό από τον προμηθευτή Α. Α2 να αγοράσει υλικό από τον προμηθευτή Β. Εντάξει. Και Α3 αγοράζει υλικό από τον προμηθευτή Γ. Και αυτό παιδιά μπορούμε να το δούμε και σχηματικά. Α1, Α2, Α3. Να, αλλά όπως φαίνεται παιδιά στις επόμενες σειρές και οι τρεις καθυστερούν και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Οπότε το ενδεχόμενο να καθυστερήσει κάποιος είναι κοινό και για τους τρεις προμηθευτές. Να το πούμε κωδικοποιημένα, ενδεχόμενο Β. Ποιο είναι το ενδεχόμενο να καθυστερήσει. Μάλιστα. Εδώ πέρα παιδιά έχουμε και κάποιες πληροφορίες, κάποια ποσοστά. Όπως φέρει πριν, το 35% είναι τι ποσοστά αγοράζει από τον προμηθευτή Α. Άρα ουσιαστικά είναι η πιθανότητα να συμβεί το ενδεχόμενο Α1. Η πιθανότητα να αγοράσει από τον Α προμηθευτή είναι 35%, 0,35. Η πιθανότητα να αγοράσει από τον Β είναι 10, είναι 55%. Δηλαδή είναι η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο Α2. Και η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το Α3, να αγοράσει από τον προμηθευτή Γ είναι το υπόλοιπο 10%. Και μας δίνει και κάποια Α. Αλλά ότι ο Α καθυστερεί το 5% του παραδόσεων. Ο Β το 7, ο Γ το 10. Άρα, παιδιά, αυτές είναι οι πιθανότητες να συμβεί το Β. Να καθυστερήσει η παράδοση. Άρα, είναι η πιθανότητα του Β, η πιθανότητα του Β και η πιθανότητα του Β, δηλαδή, να καθυστερήσει η παράδοση. Εδώ όμως, να καθυστερήσει από τον Α. Δηλαδή, είναι η πιθανότητα να καθυστερήσει η παράδοση, δηλαδή το ενδεχόμενο Β, υπό την προϋπόθεση, η κάθετος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε ψωνίσει από τον προμηθευτή Α. Υπό την προϋπόθεση δηλαδή ότι συμβαίνει το ενδεχόμενο Α1. Αυτή παιδιά είναι η λεγόμενη δεσμευμένη πιθανότητα. Δηλαδή ποια η πιθανότητα να συμβεί μια κατάσταση υπό την προϋπόθεση ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Άρα αυτή η πιθανότητα είναι, όπως μας λέει, 5%, 0,05. Αντίστοιχα για τον άλλο προμηθευτή, είναι το να καθυστερήσει είναι 7% 0,07 και για τον Γ, δηλαδή η πιθανότητα να συμβεί εδώ πέρα το Β δοθέντος ότι έχει συμβεί το Α3, ότι έχουμε ψωνίσει από τον προμηθευτή Γ, είναι το 10%. Μάλιστα. Μεταφράσαμε παιδιά τα δεδομένα μας. Άρα στο πρώτο ερώτημα τι ζητάει, ποια η πιθανότητα μια τυχαία παραγγελία να καθυστερήσει ανεξαρτήτως προμηθευτή, χωρίς να ξέρουμε από ποιον προμηθευτή πρόκειται. Αυτή είναι, παιδιά, η πιθανότητα να συμβεί το ενδεχόμενο της καθυστέρησης, το ενδεχόμενο Β. Παιδιά, αυτό μπορείτε να το απαντήσετε εύκολα γιατί. Πόσο τις εκατό καθυστερεί το 5% από αυτά που έχουμε παραγγείλει από τον Α. Είναι 5% επί τι έχουμε παραγγείλει από τον Α προμηθευτή, το 35% επί 35%. Να λένε και αυτά που καθυστερούν από το Β. Ο Β καθυστερεί το 7%. 7% επί τι έχουμε παραγγείλει από τον Β, το 55%. Συν αυτά που καθυστερούν από τον Γ, το 10%. 10% επί τι, πόσο έχουμε παραγγείλει από τον Γ, 10% και πάλι. Καταλάβατε, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα είναι το λεγόμενο θεώρημα ολικής πιθανότητας. Και λέγεται, παιδιά, ολικής, γιατί τα λαμβάνουμε υπόψη όλα. Και αυτά που καθυστερούν από τον ένα και από τον άλλο και από τον άλλο. Από τη στιγμή που μας λέει ότι δεν γνωρίζουμε από ποιον προμηθευτή προέρχονται, άρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα καλύψουμε όλα. Έτσι. Αυτό, παιδιά, είναι το θεώρημα ολικής πιθανότητας που λέει στο τυπολόγιο του Πανεπιστημίου.
είναι η πιθανότητα να συμβεί το α1 επί πιθανότητα του β δοθέντος του α1 συν πιθανότητα του α2 επί την πιθανότητα β δοθέντος α2. Να το, για δείτε. Το 5% είναι τι? Να το. Το π του β δοθέντος α1. Το 35% τι είναι? Το π του α1. Να το. Το 7% τι είναι? Το π του β δοθέντος α2. Το 55% τι είναι? Το π του α2. Και αντίστοιχα π β δοθέντος α3 επί π του α3. Ουσιαστικά, παιδιά, δεν εφαρμόσαμε το θεώρημα της ολικής πιθανότητας. Αυτό εδώ πέρα, το θεώρημα. Εντάξει. Και αν κάνουμε τις πράξεις, αυτό, παιδιά, θα μας βγάλει ένα αποτέλεσμα 0,066. 0,066 ή αλλιώς 6,6%. Ουσιαστικά, παιδιά, το θεώρημα ολικής πιθανότητας τι κάνει? Υπολογίζει την πιθανότητα να συμβεί αυτό το κοινό ενδεχόμενο. Να το. Τώρα πάμε στο 2. Εάν μια παραγγελία καθυστερεί να παραδοθεί, δηλαδή τι, εάν συμβαίνει το ενδεχόμενο β. Αν συμβαίνει το ενδεχόμενο β, πόσο πιθανό είναι να αφορά τον προμηθευτή α. Ναι, δηλαδή πόσο πιθανό είναι να έχουμε αγοράσει από τον προμηθευτή α, έτσι, δηλαδή το ενδεχόμενο α1. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε, παιδιά. Αυτό που να το δούμε ως εξής, ουσιαστικά τι θέλουμε, την πιθανότητα να, τι να, να συμβεί το ενδεχόμενο α1 υπό την προϋπόθεση, εξού και το εάν, υπό την προϋπόθεση ότι καθυστερεί η παραγγελία, δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι συμβαίνει το β ενδεχόμενο. Η προϋπόθεση, παιδιά, πάντα μένει δεξιά από την κάθετο. Κοιτάξτε, παιδιά, η πιθανότητα είναι ένα κλάσμα. Το κλάσμα, όπως μάθαμε στο σχολείο, δεν είναι το μέρος προς το όλο. Ωραία. Εδώ μας δίνει τη βασική προϋπόθεση ότι μία παραγγελία καθυστερεί να παραδοθεί. Λοιπόν, τι πιθανότητα έχει να καθυστερήσει μία παραγγελία? Η πιθανότητα να καθυστερήσει μία παραγγελία πόσο είναι? Είναι αυτό που βρήκαμε, 0,066. Δηλαδή, ουσιαστικά τι είναι? 6,6 στα 100. Προσέξτε, παιδιά, δηλαδή, αν οι παραγγελίες είναι 100, οι 6,6 από αυτές τι κάνουν? Καθυστερούν. Δες το απλά. Αν όλες λοιπόν αυτές που καθυστερούν είναι 6,6, από αυτές εμείς τι θέλουμε, ποιο είναι το μέρος? Θέλουμε τις καθυστερούμενες που αφορούν τον προμηθευτή α. Ωραία, παιδιά, εμείς τι ψωνίσαμε από τον α? Από τον α προμηθευτή ψωνίζουμε το 35%. Αυτό ψωνίζουμε από τον προμηθευτή α. Να, αλλά από αυτά το 35% οι καθυστερούμενες από τον α είναι το 5%. Έτσι, 5%. Άρα ουσιαστικά αυτά που καθυστερούν από τον α είναι πόσο, για να δούμε, 35% επί 5%, άρα πόσο κάνει? Είναι 0,35, έτσι, επί 0,05. Πόσο κάνει? 0,0175. Λοιπόν, 0, το γράψουμε και έτσι να το βλέπουμε, έτσι, 0,0, έτσι, 175, δηλαδή με δύο λόγια 1,75% καθυστερούν από τον α. Δηλαδή το 1,75% τι σημαίνει? Ότι αν οι παραγγελίες ήταν 100, οι 1,75 από αυτές καθυστερούν από τον α. Εντάξει. Άρα εδώ το μέρος είναι το 1,75. Καταλαβες. Από τις 6,6 που είναι όλες οι παραγγελίες που καθυστερούν, αυτές οι 1,75 αφορούν τον α. Να το. Μέρος για το όλο. Οπότε άμα κάνεις 1,75 δια 6,6 είναι 0,2652. Άρα η πιθανότητα που ζητούσε εδώ πέρα είναι 0,2652 ή αν προτιμάς περίπου 26,5%. Αυτή είναι η πιθανότητα του ερωτήματος 2, έτσι. Φυσικά γι' αυτό υπάρχει και ο κανόνας του Μπάγιας για να υπολογίζει δεσμευμένες πιθανότητες. Εμείς αυτή την πιθανότητα δεν θέλουμε να υπολογίσουμε. Ωραία. Εάν πάμε εδώ στο τυπολόγιο του Πανεπιστημίου, μας έχει δώσει ένα τύπο για να υπολογίζει τέτοιου είδους πιθανότητες. Να το. Ο τύπος ποιος είναι? Αυτός που εξήγησα μόλις τώρα. Άρα, για να βρω εγώ την πιθανότητα α1 κάτω β, είναι κάτω βάζει το π του β. Και πάνω βάζει την πιθανότητα του α, το α1 επιδοκιμένου, επί την πιθανότητα του β, δοθέντος του α1.
Ωραία, παιδιά, αν κάνουμε εδώ τις πράξεις, όπως κάνουμε και μαζί, αυτή την ξέρουμε. Αυτή την ξέρουμε, αυτή την ξέρουμε. Άμα τα διαιρέσει είναι 0,2652. Αυτό δεν κάναμε, παιδιά, και εμείς εδώ. Εντάξει. Το εξηγούμε και με τη λογική, αλλά και με τον επίσημο τύπο κανόνα μπάλιες του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, παιδιά, απολαύστε την άσκηση και με τη βοήθειά της μπορείτε να λύσετε και την φετινή για να σκεφτόμαστε έξυπνα και απλά. Καλή συνέχεια.